Έχω θέσει έναν πολύ προσωπικό στόχο, τον οποίο προσπαθώ καθημερινά να καταρρύψω. Είμαι δηλαδή σε έναν διαγωνισμό με τον εαυτό μου, πόσα κιλά των πλερών μπορώ να φάω ημερησίως. Ανεβαίνω, νομίζω ότι με practice θα φτάσω εκεί που θέλω. Μέχρι τότε σκάνω όμως ένα βήμα. Σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του Candy Speaking καναλιού. Και εκτός από Candy Speaking, δεν θέλω να σας ξεφύγει από την αντίληψή σας ότι είναι και Candy Engineering. Βεβαίως, χρόνια ολάκερα. Και τι σημαίνει αυτό? Σήμερα θα σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το ονομάσω, δεν θα το κατηγοριοποιήσω ως σοβαρό. Αλλά επειδή σας το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν σε διάφορα βίνδεα και όλο λέω και δεν το έχουμε συζητήσει, είπα να το κάνουμε βρε παιδί μου, ας το συζητήσουμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, για το συναισθηματικό engineering, για το emotional ή όπως το λένε έτσι λίγο στα γιαπωνέζικα, kansei engineering. Λοιπόν, το συναισθηματικό, το emotional engineering είναι, καταρχάς εγώ είμαι υπερενθουσιασμένη και που υπάρχει. Ανακαλύφθηκε σαν όρος, σαν σύστημα, σαν εργαλείο γύρω στα 70s και είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο που έχουμε όταν κάνουμε product development, ανάπτυξη προϊόντος, οποιοδήποτε προϊόν, και μέσα από αυτό το tool προσπαθούμε να ενσωματώσουμε και άλλα χαρακτηριστικά σε ένα προϊόν που δεν έχουν να κάνουν απόλυτα μόνο με την χρηστική τους αξία, αλλά έχουν να κάνουν και με τη συναισθηματική αξία, δηλαδή με τα συναισθήματα που σου προκαλούν όταν τα χρησιμοποιείς, με τον τρόπο, την αισθητική που έχουν, με τον τρόπο που νιώθεις όταν τα κρατάς, δηλαδή βάζει σε πρώτο πλάνο τον ανθρώπινο παράγοντα. Ποια στιγώ, βρε μαλάκα. Αυτός ο Ιάπωνας λοιπόν, ο καθηγητής, που ήταν κάπου, δεν ξέρω, σε ένα πανεπιστήμιο, γύρω στο 70, που μας όρισε το συναισθηματικό engineering, προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να προσθέσει, όπως είπα, άλλες διαστάσεις στο προϊόν. Δηλαδή, όλα καλά, επί παραδείγματι, τη σκούπα, την ηλεκτρική που σκουπίζουμε, υπάρχει χρηστική του μεριά, και η εργονομική του μεριά, δηλαδή το να ρουφάει, το να συνδέεται στο ρεύμα, το να έχει καλώδιο. Παράδειγμα, σας δίνω κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να αποτελούν χαρακτηριστικά όταν αναπτύξαμε αυτό το προϊόν, να αποτελούν requirements. Έχει, ας πούμε, προφανώς και το εργονομικό του πράγματος να μην είναι στο μέγεθος ενός δωματίου, να μπορεί να τη σηκώσει ένας άνθρωπος με ένα χέρι, να μπορεί να αποθηκεύεται και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος. Και τώρα εντάξει, το τι ισχύει, θα έχει σκούπα και τα συναφή, είναι επίσης χαρακτηριστικά που αλλάζουν από προϊόν σε προϊόν. Αυτό όμως που μπορεί και να μην ξέρετε, είναι ότι παλιότερα, μια γενιά πίσω, ο ήχος που έκανε η σκούπα όταν ρουφούσε ήταν τεχνητός. Ήταν δηλαδή προϊόν συναισθηματικού engineering. Δηλαδή, όταν εμείς ακούγαμε αυτή την μπίλια να κάνει θόρυβο, ενίσχυε το συναίσθημα ότι αυτό ρουφάει, άρα αυτό λειτουργεί καλά, άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό προϊόν. Αυτό λοιπόν είναι το emotional engineering, με πολύ λίγα λόγια. Σαφώς, το να είναι κάτι όμορφο ανήκει επίσης, δηλαδή στο πώς το βλέπεις, στο πώς μυρίζεις, στο τι σχήμα έχει. Το βάρος μπορεί να επηρεάσει τα κριτήρια του καταναλωτή. Αυτό λοιπόν εγώ συνήθως πώς σας το έχω αναφέρει. Εξηγεί όλο αυτό το φαινόμενο, γιατί παρόλο που γνωρίζουμε, είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι για παράδειγμα οι καλές κρέμες δεν πρέπει να είναι μέσα σε τζάρ, σε βαζάκι, γιατί έρχεται σε επαφή. Τα ενεργά συστατικά τους έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον αλλά και με τα δάχτυλά μας, με αποτέλεσμα να χάνονται, να οξυδώνονται και ούτω καθεξής. Δηλαδή να έχουμε αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών, των βασικών συστατικών της κρέμας. Παρόλα αυτά, με βάση αυτό που είναι γνωστό της πάση, έχουμε εταιρείες πανάκριβες που κάνουν jar packaging. Και υπάρχει το ερωτηματικό, καλά, και αφού απαγορεύεται, γιατί η Λαπρερή, η Έλεμις και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη είναι high-end και lux τα έχουν σε τέτοιο βαζάκι? Για emotional engineering. Γιατί όταν παίρνεις κάτι το οποίο είναι γυάλινο, το οποίο έχει δύο κομμάτια αντί για ένα pump,
Μπορείς να δεις μέσα το προϊόν, μπορείς να το μυρίσεις καλύτερα. Μπορεί να είναι λίγο βαρύτερο από ένα πλαστικό, είμαστε κατά των πλαστικών, αλλά μπορεί να είναι βαρύτερο από ένα πλαστικό και αυτό μας δίνει την αίσθηση της πολυτέλειας. Άρα τοποθετεί, δίνει και άλλα έξτρα χαρακτηριστικά στο προϊόν που δεν αφορούν μόνο στο ίδιο το προϊόν, δηλαδή στην κρέμα. Το packaging λοιπόν, η συσκευασία ενός προϊόντος, αφορά καθαρά το emotional engineering και το marketing και όλα αυτά τέλος πάντων. Μπορεί να είναι μια ταυτότητα μιας εταιρείας, για παράδειγμα η Lush που φτιάχνει επίσης φυσικά χειροποίητα καλλυντικά, δεν ξέρω πώς τα χαρακτηρίζουν, που έχει πάρα πολλές πλαστικές συσκευασίες, τις οποίες όμως τις επιστρέφεις με πρόγραμμα επιστροφής στη Lush για να ανακυκλώνονται και να αναχρησιμοποιούνται. Ή αντίστοιχα έχει πάρα πολλά σαμπουάν, κρέμες, σαπούνια και τέτοια που δεν έχουν καμία συσκευασία και προσπαθούν να δείξουν να δώσουν αυτή την περιβαλλοντική σφραγίδα στο προϊόν τους, ακριβώς αποφεύγοντας να έχουν πολλές συσκευασίες. Αυτό είναι επίσης μια στάμπα, ένα marketing, κάτι που δείχνει ένα προϊόν που δεν επηρεάζει την άμεση λειτουργία του προϊόντος. Το βλέπετε λίγο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλω να σας πω για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή εγώ ξετρελαίνομαι, clinic που έγινε, customer clinic, για μια κλινική δηλαδή πελατών, που έγινε για κάποια αυτοκίνητα πριν από κάποια χρόνια, αν δεν απατώμενη ήταν Mazda, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Σε αυτήν λοιπόν την κλινική κλήθηκαν πάρα πολλοί πελάτες προκειμένου να δοκιμάσουν, να δουν τα αυτοκίνητα. Ψήφισαν, έκανε τέλος πάντων κάποιες στατιστικές, κάποια μελέτη εκεί. Πάλι τη διαδικασία δεν τη θυμάμαι επακριβώς, δεν έχει όμως σημασία, μείνετε εδώ μαζί μου. Και ουσιαστικά βγήκε ένα πόρισμα του ποια χαρακτηριστικά είναι τα πιο δυνατά σε emotional engineering για αυτόν που αγοράζει το αυτοκίνητο. Οπότε εσείς τώρα θέλω να κάνετε ένα pause αυτό το βίντεο όσον ούπο και να σκεφτείτε ποια θα λέγατε εσείς, ποια θα μαντεύατε ότι είναι τα τρία αυτά χαρακτηριστικά που κάνουν το αυτοκίνητο, το design, την αίσθηση του αυτοκίνητου, να ξεχωρίζει το ένα αυτοκίνητο από το άλλο. Κάντε pause. Τρία θα πούμε. Γράψτε τα. Τα βρήκατε? Το πρώτο και το δεύτερο, όταν μας κάνανε αυτό το μάθημα για το emotional engineering, θυμάμαι ότι τα είχαν βρει όλοι. Το τρίτο δεν το είχε βρει κανείς. Θα πάμε λοιπόν με τη σειρά. Το πρώτο πιο έντονο για το επιβατηγό αυτοκίνητο, πάντα μιλάμε, ήταν το τιμόνι. Η αίσθηση που σου δίνει το τιμόνι, από τιμόνι σε τιμόνι, είναι πάρα πολύ διαφορετική και αυτό μπορεί να καθορίσει το πώς αισθάνεσαι και το πώς κάνεις perceive, πώς δηλαδή αντιλαμβάνεσαι το προϊόν, την αξία του, την αίσθηση όλη αυτή που σου δίνει, η στιβαρότητα, το σχήμα, το αν είναι λίο ή όχι, έτσι, η επιφάνεια του τιμονιού, το πώς είναι τοποθετημένο, τι κλίσεις έχει. Βέβαια όλα αυτά είναι επίσης αποτελέσματα design, αλλά η αίσθηση σαν αίσθηση ότι μιλάει στον εγκέφαλο του μελλοντικού οδηγού ή του μελλοντικού κατόχου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τιμόνι λοιπόν ήταν το πρώτο. Το βρήκε κανείς. Το δεύτερο στη σειρά ήτανε ο λευγές. Ο λευγές των ταχυτήτων και ειδικά θέλω να σας πάω σε λίγο πιο sportive αυτοκίνητα ή σε λίγο πιο high-end αυτοκίνητα που παρατηρείτε ότι υπάρχει δουλειά στην αίσθηση. Μπορεί να μην είναι από το ίδιο υλικό. Τις τελευταίες δεκαετίες μπορεί να βλέπετε ότι είναι μισό μεταλλικό και όλο το υπόλοιπο να έχει το ίδιο πλαστικό που έχει, το ίδιο υλικό που έχουν τα υπόλοιπα parts του αυτοκινήτου. Να κάνει μια μαγιά, να αλλάξει λοιπόν εκεί το υλικό, να αλλάξει το χρώμα. Η αίσθηση, το σχήμα του προϊόντος του, του λευγέ μάλλον, όχι του προϊόντος, αλλάζει, δίνει τελείως διαφορετικές διαστάσεις και ο λευγές λοιπόν ήταν ένα κριτήριο, ένα προϊόν συναισθηματικού engineering που άλλαζε, καθόριζε την επιλογή του αυτοκινήτου. Τιμόνι, λευγές. Αν βρείτε το τρίτο, θα σας κάνω δώρο. Το τρίτο στο customer clinic αυτό ήταν η πόρτα. Και όχι πόρτα σαν πόρτα, το κουμπί τέλος πάντων που ανοίγει η πόρτα, το χερούλι, δεν ξέρω πώς το λέμε. Αυτό λοιπόν έδινε
πολλές αισθήσεις, ήταν πάρα πολύ καθοριστικό στο αν θα αγοράσει το αυτοκίνητο ή όχι και στο πόσο στιβαρότητα σου δίνει, το πόσο εύκολα, το πόσο δύσκολα, το με τι κουμπί, το πόσο διαφορετικά, αν είναι κρυφτό, αν είναι ανοιχτό, αν είναι σκληρό όταν το ανοίγεις, αν σου δίνει την αίσθηση ότι η πόρτα είναι βαριά, άρα όλο το αμάξωμα είναι στιβαρό και. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα top κριτήρια. Όλα αυτά λοιπόν τα μηνύματα είναι υποσυνείδητα και καθορίζουν, επηρεάζουν την αγορά ενός αυτοκινήτου. Και όλο αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία τελικά έχει να ενσωματώνεις τα χαρακτηριστικά που προκαλούν διάφορα συναισθήματα στον πελάτη μέσα στα λειτουργικά χαρακτηριστικά όταν κάνεις ένα product development. Ότι τα trends αυτά αλλάζουν. Για παράδειγμα τώρα, που έτυχε εγώ να πάρω την ηλεκτρική μου σκούπα ας πούμε, έχω παρατηρήσει ότι το trend είναι να είναι αθόρυβες οι σκούπες. Τώρα θέλουμε μια απολύτως αθόρυβη συσκευή, που να είναι όμως και πάρα πολύ ελαφριά. Ή δεν ξέρω εγώ, να είναι εργονομική στο τάδε της, ή να έχει αυτή την αίσθηση, ή να μην έχει πολλά κουμπιά, ή να έχει πολλά κουμπιά. Εξαρτάται κάθε φορά. Και ναι, έχει πάρα πολύ applicability στις παλέτες, δηλαδή οι collectors των παλετών την πιάνουν, λένε είναι βαριά, είναι στιβαρή. Τα MAC, τα κραγιόν όταν τα πιάνεις, νιώθεις ρε παιδί μου ότι είναι ένα πάρα πολύ απλό design, πολύ minimal, αλλά έχει βάρος, ενώ το NYX που... Τα λέω τα MAC των φτωχών, είναι έτσι πιο squeezy πλαστικό, πιο απλοποιημένο. Αυτά ήταν λοιπόν σήμερα το βίντεο. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε για κάτι που δεν ήταν σαν αυτά που μιλάω τώρα τελευταία. Αν θέλετε να αναλύσουμε κάποιο άλλο συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια. Μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε. Και ο λόγος είναι επειδή άρεσε σε μένα και επειδή είστε καλοί άνθρωποι και πιστεύετε στο κάρμα όπως πιστεύω και εγώ. Και αν κάνετε καλό, θα πάρετε καλό μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε. Μην ξεχάσετε οπωσδήποτε να με κάνετε ένα follow στο Instagram, γιατί είναι το βασικότατο social medium που κάνω τα πάντα μέσα από αυτό. Μέχρι και το ότι πηγαίνω στο γιατρό, μέσα από αυτό ειδοποιώ την οικογένειά μου ότι πάω στο γιατρό. Οπότε για να ξέρετε κι εσείς, κάντε με ένα follow στο Instagram και φυσικά το σημαντικότερο, μιας και είμαστε εδώ, να ξέρουμε πόσοι είμαστε, διότι ωραίοι είμαστε σε αυτό το στρούμφο χωριό που λέγεται Candy Speaking. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε και ένα subscribe στο κανάλι, να γίνουμε πολλοί. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, Candy has spoken.